Καλημέρα κύριε Μαργαρίτη. Καλημέρα, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Ποια είναι η δική σας άποψη, η δική σας πνοή για τα, για τα συμβάντα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κύριε Μαργαρίτη? Κοιτάξτε, η Δημοκρατική Αριστερά είναι σταθερά απέναντι στο φαινόμενο του φασισμού και του ναζισμού. Σας υπενθυμίζω ότι από την άνοιξη, προφητικά ίσως, ο υπουργός που είχαμε στην τότε τρικομματική κυβέρνηση, ο κ. Αντώνης Ροπακιώτης, είχε φέρει τον περίφημο αντιρατσιστικό νόμο που θα είχε ένα ισχυρό στίγμα πολιτικής βούλησης για την πάταξη της φασιστικής και ρατσιστικής βίας. Δυστυχώς τότε αυτό ανεκόπη από τη Νέα Δημοκρατία και αποτέλεσε έναν από τους λόγους που οδήγησαν στην ρήξη στην τρικομματική κυβέρνηση. Σήμερα είμαστε μπροστά στην προσπάθεια εξάρθρωσης της φασιστικής αυτής οργάνωσης και θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο της δικαιοσύνης, διότι προφανώς η κύρια ουσία θα είναι το δικαστήριο το οποίο θα κρίνει για τον εγκληματικό χαρακτήρα αυτής της οργάνωσης. Κύριε Μαργαρίτη, να σας κάνω μία ερώτηση. Πολλοί λένε ότι ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής στις προηγούμενες εκλογές έβαλε ψήφο αγανάκτησης. Αυτή τη φορά, αυτό το ποσοστό, εσείς πιστεύετε ότι θα μειωθεί ή θα αυξηθεί? Κοιτάξτε, στην περίπτωση της ψήφου στην Χρυσή Αυγή, προφανώς υπήρξε το στοιχείο της αγανάκτησης, το οποίο συναρτάται και με την οικονομική κρίση και το μνημόνιο, αλλά και με τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και την ανεξέλεγκτη μεταναστευτική ροή. Ήταν, ας πούμε, πολυπαραγωγικό. Και φυσικά διευκολύνθηκε και από μια ρητορική κατά του κοινοβουλευτισμού, όταν είδαμε τις συγκεντρώσεις των περίφημων αγανακτισμένων, την βία κατά των πολιτικών και την αντιπαλότητα στο διαφορετικό, στον άλλο. Ωστόσο, φοβούμε ότι στα ποσοστά της Χρυσής Αυγής έχουν διαμορφωθεί και συνθήκες για την ύπαρξη, το μέγεθος θα το κρίνουμε, ενός υπαρκτού φασιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρέπει να χαϊδεύουμε τα αυτιά των πολιτών για να γινόμαστε συμπαθείς. Δυστυχώς, μέσα σε αυτή τη διαδρομή, με την ανοιχτή δράση της Χρυσής Αυγής, διαμορφώθηκαν συνθήκες να υπάρχει και ένα ρεύμα, θέλω να πιστεύω ότι είναι μικρό, δυστυχώς όμως υπαρκτό, με φασιστικές και ρατσιστικές αντιλήψεις, με το οποίο εμείς σαν Δημοκρατική Αριστερά, αλλά πιστεύω και όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, θα πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση. Κύριε Μαργαρίτη, σύμφωνα με το πόρισμα, η δράση της Χρυσής Αυγής από το 1987 έχει κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές για επιθέσεις. Δεν γνώριζε τόσα χρόνια η δικαιοσύνη? Γιατί άρχισε τόσο πολύ να αποκαλυφθεί? Ήδη σας υπονόησα από την πρώτη μας κουβέντα ότι η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και τον Απρίλιο, όταν είχαμε τα φαινόμενα της βίας κατά μεταναστών, δεν διευκόλυνε την ύπαρξη του αντιτρομοκρατικού νόμου που, επαναλαμβάνω, θα έδινε ένα ισχυρό μήνυμα, όπως στο παρελθόν υπήρξε και με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για την τρομοκρατία. Πράγματι λοιπόν υπάρχει μια ολιγορία και των δικαστικών αρχών και των πολιτικών αρχών, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το 1998 εδάρει, ευτυχώς επιβίωσε, ο φοιτητής τότε Δημήτρης Κουσουρής από τον υπαρχηγό τότε της Χρυσής Αυγής, τον Ανδρουτσόπουλο, με το ψευδόνυμο Περίαδρος, ο οποίος φυσικά μετά φυλακίστηκε, αλλά υπήρχαν ήδη αρκετά στοιχεία τα οποία συγκροτούσαν από τότε την εικόνα αυτής της οργάνωσης ως μιας εγκληματικής συμμορίας και όχι ως ενός πολιτικού κόμματος, έστω και ακροδεξιού. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν υπήρξε μια ολιγορία η οποία διευκολύνθηκε, και θέλω και εδώ να μην χαϊδέψω τα πια, την περίοδο που εφαρμόστηκε το μνημόνιο και κυριάρχησαν ορισμένες ακραίες φωνές κατά του κοινοβουλευτισμού και κατά των πολιτικών, που διαμόρφωσαν, θα έλεγα, και κάποιες μικρές κοινωνικές συμμαχίες της φασιστικής οργάνωσης. Να το πω ακόμα με μεγαλύτερη σαφήνεια. Όποιος, έλεγε παλιά ο Χαρίλας Φλωράκης, όποιος ουρίσει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι. Επομένως, οι κραυγές κατά του κοινοβουλευτισμού, κατά του πολιτικού κόσμου, και όχι η λογική κριτική η οποία είναι απαραίτητη, αλλά οι κραυγές οι αντικοινοβουλευτικές, διαμόρφωσαν κοινωνικές συμμαχίες, ώστε να υπάρχει και ένα περιβάλλον φιλικό στη Χρυσή Αυγή που να δυσκολεύει και ενδεχομένως η δίωξή της. Κύριε Μαργαρίτη, με τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, με την τιμή του πετρελαίου συνεχώς να αυξάνεται, με την Τρόικα και τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις της, και σίγουρα με τα τελευταία συμβάντα με τη Χρυσή Αυγή, υπάρχει, θεωρείτε, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών? Θα ήταν λάθος να γίνουν εκλογές. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν τηρεί ποτέ τη συνταγματική τετραετία για την διεξαγωγή των εκλογών.
ίσως εμείς και η Ιταλία, οι περισσότερες χώρες ολοκληρώνουν τις εκλογές στην τετραετία. Φέρνω παράδειγμα την Βρετανία. Ο Κάμερον έχασε την πλειοψηφία για τον επαπειλούμενο πόλεμο στη Συρία, αλλά δεν πήγε σε εκλογές η χώρα. Παρόλο που έχασε την πλειοψηφία ο Πρωθυπουργός μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, η ιστορία εδώ με τις εκλογές είναι μια προβληματική περίπτωση. Σας υπενθυμίζω ότι με αφορμή την ΕΡΤ, ο κύριος Σαμαράς σκεφτόταν ενδεχομένως να πάμε σε πρόοδες εκλογές. Επίσης, θεωρώ παράλογο που ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κυβέρνηση, νόμιμα εκλεγμένη, εμείς διαφωνούμε, αλλά είναι εκλεγμένη, θέτει ζήτημα εκλογών με μεγάλη ταχύτητα και μάλιστα κάνει το σφάλμα να τη συναρτά και με τις πιθανολογούμενες παραιτήσεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει η χώρα να μπλέξει εκλογές, αυτό θα κάνει μεγαλύτερη βλάβη στην ήδη τραυματισμένη οικονομία. Αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική συνεννόηση και αλλαγή πολιτικών. Είδαμε χτες τις αντιδράσεις των τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής έξω από τα δικαστήρια. Θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι είναι αυτή η συμπεριφορά αντιπροσώπου της Βουλής, ας το πούμε. Όχι, όχι. Είναι πολύ απλό. Πρόκειται για τραμπούκους. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι άνθρωποι φτύνουν, δέρνουν, χτυπάνε. Έχω πει και με άλλη ευκαιρία, χωρίς να κάνω καμία τάση της Χρυσής Αυγής με άλλες πολιτικές και ιδεολογικές τάσεις, διότι οι άνθρωποι είναι συμμορία. Ότι οι κομμουνιστές όταν συνελήφθησαν, συλλαμβανόντουσαν την περίοδο του εμφυλιοπολεμικού κράτους, μιλάω μετά τον εμφύλιο, ούτε φτύνανε, ούτε χτυπάγανε, ούτε είχαν αυτές τις αγορές εκφράσεις. Το χρησιμοποιώ τελείως εργαλειακά αυτό το παράδειγμα, γιατί δεν υπάρχει καμία σύγκριση ανάμεσα στους κομμουνιστές με τους φασίστες, αλλά θέλω να αποδείξω με αυτόν τον τρόπο ότι οι κρατούμενοι, που στο κάτω-κάτω έχουν και διάφορα δικαιώματα, αυτοί οι συγκεκριμένοι δηλαδή, είδατε με την τραμπούκικη εμφάνισή τους την αισθητική τους, την ηθική τους και τη λογική τους. Νομίζω ότι και ο τελευταίος πολίτης μπορεί να τους αξιολογήσει και γι' αυτό επαναλαμβάνω, γιατί δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτή τη στιγμή ούτε οι πολιτικοί ούτε οι δημοσιογράφοι, και μάλιστα ούτε οι δημοσιογράφοι, το τονίζω, όποιοι μετά από αυτά τα αποτελέσματα επιλέγουν να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή δεν είναι αγανακτισμένοι, είναι φασίστες. Μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη όσον αφορά τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή, τι πρόκειται να γίνει? Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν μπορούμε να πλήττουμε από τις πολιτικές εξελίξεις. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αυτό το οποίο έχει ανάγκη η χώρα είναι μια ισχυρή κεντροαριστερή πρόταση, μια ισχυρή πρόταση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η δημοκρατική αριστερά, απέναντι σε ακραίες λογικές που εκπροσωπεί ο κ. Σαμαράς και ο κ. Τσίπρας, αναφέρομαι στην οικονομική πολιτική της χώρας. Η μία εκπροσωπείται, όπως εννοώ, από τον κύριο Σαμαρά με τη σταθερή προσήλωση στις μνημονιακές δεσμεύσεις και η άλλη από τον κύριο Τσίπρα, η οποία θέτει αναμφιβόλου την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για μια ισχυρή κέντρο αριστερά που είναι εγγύηση για μεταρρυθμίσεις και πολιτική ομαλότητα, και αυτή την προσπάθεια καταβάλει η δημοκρατική αριστερά με τον τρίτο πόλο στον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Σας προβληματίζει η σχέση της Χρυσής Αυγής με την ελληνική αστυνομία, με ανθρώπους δηλαδή της αστυνομίας? Όπως έχει αποδειχθεί, έτσι. Αναμφίβολα, και με απόστρατους και με εθέρους. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν ένα χρόνο οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς είχαν φέρει στη Βουλή και το ζήτημα των ταγμάτων εθνοφυλακής και των αποστράτων, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν διασυνδέσεις με κύκλους ακροδεξιάς. Όχι όλοι οι απόστρατοι, για όνομα του Θεού, αλλά ένα υπαρκτό κομμάτι. Κύριε Μαργαρίτη, εκτός όμως από το μεγάλο θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη Χρυσή Αυγή, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερα προβλήματα. Η Ελλάδα έχει προβλήματα οικονομικής κρίσης και πρέπει και αυτά να μην ξεχνιούνται αυτές τις μέρες. Κύριε Μαργαρίτη, πιστεύετε ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν συνειδητά σε επόμενες εκλογές? Γιατί σίγουρα είναι επηρεασμένοι από όλα αυτά που τόση ώρα αναφέρουμε. Οικονομικά προβλήματα, τα πολιτικά. Εντάξει, η ψήφος των πολιτών κρίνεται και από την πολιτική συνείδηση. Αρκετές φορές κρίνεται και μέρος συγκυρίας. Έτσι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Εμείς πάντως σαν κόμμα πρέπει να ξέρετε ότι στις 14 του Οκτωβρίου οργανώνουμε μια μεγάλη εκδήλωση για τη δημοκρατία και τα ζητήματα που προέκυψαν από την φασιστική απειλή, με ομιλητή τον πρόεδρό μας τον Φώτη του Κουβέλη, τον πρώην υπουργό τον κύριο Ρουπακιώτη, τους συνταγματολόγους κυρίους Αλιβιζάτο και Σωτηρέλη, όπως επίσης και στις 21 του μήνα διοργανώνουμε μια μεγάλη εκδήλωση για τα ζητήματα της οικονομίας, αυτά τα θέματα που πριν λίγο θίξατε, στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, με ομιλητή τον κύριο Χατσοκράτη από τη Δημοκρατική Αριστερά, τον πρώην υπουργό τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη, τον πρώην διοικητή του ΟΑΕΒ τον κύριο Ηλία Κικία, τον καθηγητή οικονομικών τον κύριο Τσαγκουργέλη, τον στέλεχος της Κομισιόν τον κύριο Σωτήρη Βαλτέν και άλλους. Νομίζω ότι είναι δύο μεγάλες παρεμβάσεις
της Δημάρ, η πρώτη αφορά τη δημοκρατία και άλλη την οικονομία. Επαναλαμβάνω, στις 14 Οκτωβρίου η δημοκρατία και στις 21 Οκτωβρίου η οικονομία, προκειμένου να διατυπώσουμε τις απόψεις μας στα δύο μείζωνα προβλήματα που κρίνονται αυτή τη στιγμή στο δημόσιο λόγο. Κύριε Μαργαρίτη, μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε πώς κρίνεται το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο αρχηγός του κόμματος της Χρυσής Αυγής, προφυλακίστηκε. Ενώ οι βουλευτές του κρίθηκαν μη προφυλακιστέοι. Και το γεγονός ότι κρίθηκαν μη προφυλακιστέοι σημαίνει πως αθωώθηκαν κιόλας? Όχι, έχουμε πει ότι η προφυλάκηση δεν είναι προκαταβολική ποινή, δεν είναι ποινή με προκαταβολή. Ούτε η προφυλάκηση είναι ένδειξη ενοχής, ούτε η αποφυλάκηση είναι ένδειξη αθώωσης. Τώρα, ότι ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής οδηγείται στη φυλακή, προφανώς είναι η εκτίμηση των ανακριτών και των εισαγγελέων, θεωρώντας ότι αφορούν τον κύκλο των τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι οποίες επιτελέστηκαν μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυρία Μαργαρίτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.